απελευθερωμένες. Με φόντο τους υπέρογκους λογαριασμούς νερού και τις έντονες διαμαρτυρίες δημοτών, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν το οικονομικό μάρμαρο, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΕ ξεκαθαρίζει ότι τα νέα υδρόμετρα είναι αξιόπιστα, με τη βούλα ειδικού τμήματος της ΕΙΔΑΠ ότι μετράνε μόνο σωματίδια νερού και όχι αέρα, και ότι η τεχνολογία των υδρομέτρων εφαρμόζεται ήδη σε 42 χώρες του κόσμου χωρίς κανένα πρόβλημα. Πληρούν όλες τις προδιαγραφές και είναι αξιόπιστα. Για να σβήσουμε τις τελευταίες καχυποψίες που υπάρχουν ότι το υδρόμετρο γράφει αυτό αέρα. Είναι, δηλαδή, ναι, ναι, είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή δεν γράφει, είναι πάρα πολύ αξιόπιστο. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, Σπύρου Παπαευθυμίου, ο οποίος τόνισε ότι είναι πιστοποιημένα και μετρούν με ακρίβεια την πραγματική κατανάλωση, ενώ χαρακτήρισε μυθεύματα τα όσα ακούγονται γύρω από τα νέα υδρόμετρα. Με σειρά πιστοποιήσεων, έτσι, οι δύο πιο σημαντικές είναι μία πιστοποίηση ISO και μία πιστοποίηση ευρωπαϊκού τύπου. Στις ταχύτητες που κινείται το νερό στο Ηράκλειο είναι της τάξης του συν πλην μισό τα 100. Άρα, ό,τι βλέπετε, η ακρίβεια του θα είναι 1%. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι χειρότερη. Δεν μετράνε αέρα. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο μετράνε ο αέρας είναι κάτι το οποίο δεν το μετράνε. Τα υδρόμετρα αυτά είναι κατασκευασμένα για να μετράνε μόνο σωματίδια νερού. Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου πραγματοποιήθηκε πειραματική δοκιμή σε υδρόμετρο με σκοπό να καταγραφεί σε κοινή θέα και πραγματικό χρόνο η λειτουργία του μετρητή. Όπως διαπιστώθηκε, τα ψηφιακά υδρόμετρα σε σχέση με τα μηχανικά καταγράφουν και τις διαρροές. Αν κάποιος έχει μία διαρροή της τάξης των 22 λίτρων την ώρα, το μηχανικό υδρόμετρο δεν θα το γράψει ποτέ. Αντίθετα, το ψηφιακό θα το γράψει. Πολλαπλασιάζοντας αυτές τα λίτρα την ώρα, επί μέρες, επί μήνες που θα περάσει η ΔΕΙΑΕ να καταγράψει, έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά στα κυβικά. Σε αυτό το λόγο οφείλεται λοιπόν και η ακρίβεια του μετρητή, ότι είναι πολύ υψηλής παροχής και ακρίβειας σε σχέση με τα παλιά υδρόμετρα τα οποία δεν καταγράφαν τις χαμηλές παροχές. Έτσι λοιπόν μεταβγαίνει ότι αυτό ήταν λογαριασμό. Ακριβώς. Είναι πραγματικοί λογαριασμοί. Αν κάποιος μέχρι τώρα η κατανάλωσή του, η ενδεικτική κατανάλωσή του ήταν 10 κυβικά και το υδρόμετρο του αυτή τη στιγμή δείξει 100, η πραγματική κατανάλωση είναι 100 κυβικά. Πρέπει να τιμολογηθεί για 100 κυβικά. Στην παρουσίαση παρέστησαν και δημότες από την περιοχή των Βασιλιών, οι οποίοι προχώρησαν σε ενστάσεις με φόντο τα υπέρογκα ποσά που καλούνται να πληρώσουν, μεταξύ αυτών και ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος κατέθεσε έγγραφο μηχανικού για αφανή διαρροή νερού, λαμβάνοντας τελικά επιστροφή χρηματικού ποσού από τη δημοτική επιχείρηση. 790 ευρώ. Και πόσο νερό πληρώνατε? 70 ευρώ. Έχετε το έξυπνο υδρόμετρο? Δεν ξέρω τι είναι, αν είναι έξυπνο, για μένα είναι να μην πω τη λέξη. Πράγματι υπήρχε μια αφανή διαρροή. Εμείς του κάναμε την έκπτωση σύμφωνα με τον κανονισμό. Αυτό βγαίνει περίπου 40% επί του λογαριασμού και το επιστρέψαμε, γιατί μετά διορθώσαμε τον λογαριασμό, το επιστρέψαμε τα χρήματα πίσω. Κάπου 170 ευρώ. Στη σκιά της λειψιδρίας η ΔΕΙΑΕ έχει θέσει σε λειτουργία και τις 61 γεωτρήσεις, ενώ στοχεύει να δρομολογήσει τις διαδικασίες για άλλες 4 γεωτρήσεις, ενώ σε συνδυασμό με τις ποσότητες νερού που λαμβάνει η πόλη του Ηρακλείου από το φράγμα Ποσελέμη, ο κύριος Βουρεξάκης κάνει λόγο για ελεγχόμενη κατάσταση μέχρι τον Οκτώβριο, ενώ παράλληλα καυτηρίασε τις αυξημένες καταναλώσεις νερού, οι οποίες, όπως είπε, θα πρέπει να ελεγχθούν. Πάνω από 10%. Που ουσιαστικά εγώ αυτό που το εξηγώ, γιατί δεν βλέπω υπερκατανάλωση, βλέπω ότι μάλλον είναι πολλά τα Airbnb, τα οποία οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι πάρα πολύ στο Ηράκλειο. Το plan B είναι για τον επόμενο χρόνο, συζητάμε πάντα, είναι ότι να ενεργοποιήσουμε 3-4 γεωτρήσεις. Μία είναι εναλλακτική μορφή, αυτή τη στιγμή είναι η αφαλάτωση. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, μετά το Δήμο Φεστού και το Δήμο Βιάνου, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε και ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδας.